Με ευρεία εντολή 251, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξουσιοδοτήθηκε από τη Βουλή να διαπραγματευτεί με βάση την ελληνική πρόταση τους τελικούς όρους της συμφωνίας με τους δανειστές. Το αποτέλεσμα όμως αφήνει σοβαρά τραυματισμένο τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού 2 βουλευτές είπαν όχι, 8 παρών, μεταξύ των οποίων 2 υπουργοί και η πρόεδρος της Βουλής, ενώ 7 ήταν απόντες. Εψήφισαν συνολικά 291 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, ναι, εψήφισαν 251 βουλευτές. Όχι, εψήφισαν 32 βουλευτές. Παρών εψήφισαν 8 βουλευτές. Συνεπώς, το νομοσχέδιο είναι δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, όχι ψήφισαν η Ιωάννα Γαϊτάνη και η Ελένη Ψαρέα. Παρών ψήφισαν η Αγλαία Κυρίτση, Δημήτρη Στρατούλη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Γιάννη Σταθάς, Θανάσης Κούμας, Κώστας Λαπαβίτσας, Ιωάννα Γαϊτάνη, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Στάθης Λεουτσάκος. Ανακοίνωση για τη στάση που τήρησε στην ψηφοφορία στη Βουλή, δηλώνοντας παρών, εξέδωσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, δηλώνοντας ότι στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά είναι κατηγορηματικά και ριζικά αντίθετος σε μια πρόταση που κινδυνεύει να παρατηρήσει την κυδαιμονία της πατρίδας. Αυτή η συμφωνία πρέπει να αποφασιστεί και να κριθεί με το μεγάλο κάδρο. Μας πιέζαν οι Γερμανοί και το Δουνουτού μέσα στο Eurogroup ότι αφού θέλετε και κάνατε αίτηση για διετές ή τριετές πρόγραμμα, πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο το πακέτο των μέτρων. Το αντιστρέψαμε εμείς. Και πώς το αντιστρέψαμε? Βάζοντας καινούρια μέτρα, αλλά όχι μέτρα υφεσιακά για να μειωθούν οι μισθοί ή οι συντάξεις, αλλά μέτρα που είναι δομικά, που πιάνουν τις βασικές αιτίες της ελληνικής αρρώστιας, που πιάνουν τη διαφθορά για τις προμήθειες, που πιάνουν τη φοροδιαφυγή. Με βαριά καρδιά θα ψηφίσουμε για να μην κάνουμε το χατήρι σε κάποιους να επιστρέψουν τη Δευτέρα με τα ίδια μέτρα και να συνεχίζουν να τρέφουν το τέρας της διαπλοκής των ταβατζίδων. Αυτό θα σταματήσει τη Δευτέρα το πρωί. Εμείς καταλαβαίνουμε την αγωνία του ελληνικού λαού, αλλά θέλουμε, σας επαναλαμβάνω, όπως και εσείς λέτε, να μην γυρίσετε με κάθε συμφωνία, γιατί ξέρουμε τι εκβιαστές είναι. Εμείς ξέρουμε από διαπραγματεύσεις και ξέρουμε και πόσο πολύ εκβιάζουν οι δανειστές μας. Εσείς τώρα το ανακαλύψατε. Η διαπραγμάτευση είναι δική σας ευθύνη. Δεν συμμετέχει κανείς από την αντιπολίτευση στη διαπραγμάτευση. Εμείς ζητήσαμε να βοηθήσουμε, μάλιστα, σε αντίθεση με εσάς, συμμετέχοντες στην Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, πράγμα το οποίο αρνηθήκατε. Εμείς σας είπαμε ότι θα στηρίξουμε τη συμφωνία που θα έχει την υπογραφή τη δική σας και των δανειστών. Θα σας πω ότι καταρχήν τώρα κατάλαβα γιατί τόσο καιρό δεν υπογράφαμε, δεν υπήρχε η αξιοδότηση. Και φαίνεται ότι σήμερα που παίρνετε την αξιοδότηση θα μπορέσετε να πάτε να υπογράψετε. Η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Το ποτάμι δεν εξουσιοδοτεί. Το ποτάμι απαιτεί από τον Πρωθυπουργό να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μείνει η χώρα στο φυσικό της χώρο. Το δικό μας ναι δεν είναι συγχωροχάρτη. Δεν σας παραδίδουμε λευκή επιταγή. Είναι ψήφος εθνικής συνεννόησης με σαφή εντολή για οριστική λύση και παραμονή της χώρας μας στην Ευρώπη και στο ευρώ. Το ΚΚΕ καλεί τον εργαζόμενο λαό, τις λαϊκές οικογένειες, να πούν σήμερα, αφού δεν μπόρεσαν να το πούν ολοκληρωμένα προχτές, το μεγάλο πραγματικό όχι στη συμφωνία κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.